Πιστός στην βασική μου θέση να μην επανέρχομαι κάθε φορά που θέματα της επικαιρότητας αφορούν την προηγούμενη δημοτική μας θητεία, αλλά έχοντας πιστεύω συμπληρωθεί ικανός χρόνος και έχοντας δει στο φως της δημοσιότητας πολλές σχετικές αναφορές του νυν δημάρχου του κ. Κουτσίδη σχετικά με την κατάσταση στην οποία παρέλαβε την δημοτική αρχή που παρέλαβε τον Δήμο Γρεβενών και τις δημοτικές επιχειρήσεις, οφείλω την ώρα αυτή να κάνω μία ακόμα δημόσια παρέμβαση. Όπως είπα, αφορμή για την συνέντευξη αυτή αποτελούν οι απανωτές συνεντεύξεις του κ. Κουτσίδη, αλλά και τα σχετικά σχόλια για την κατάσταση στην οποία παρέλαβε το Δήμο Γρεβενών. Αναφορές, σχόλια και συνεντεύξεις, γεμάτες κακοπιστία, στοιχεία υπερβολής, αυθαίρετης προσέγγισης και μένους, βγαλμένες από έναν κόσμο εμπάθειας και αδικαιολόγητου προσωπικού παροξισμού, που στόχο έχουν να σπηλώσουν ισοπεδωτικά, θίγοντας πρωτίστως ηθικά την πολιτική μου παρουσία, διαδρομή και υπόσταση. Όλο το προηγούμενο διάστημα προσπαθεί στην παντελή αδυναμία και προφανώς ανικανότητά του να προσφέρει στοιχειωδώς έστω χρήσιμο έργο στον τόπο μας, να αντιπαραβάλει ένα κυνήγι μαγισσών που όμοιό του δεν έχει γνωρίσει ο τόπος μας τις τελευταίες δεκαετίες. Τον παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα, ομολογώ με ιδιαίτερη προσοχή, προσπαθώντας να ερμηνεύσω συμπεριφορές και τακτικές πολιτικής που όμως κατά πολύ ξεφεύγουν από την πεπατημένη, γήινη, φυσιολογική, κοινά αποδεκτή ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι διάχυτη μια εναγώνια προσπάθεια σπήλωσης και ηθικής απαξίωσης με αναφορές σε λογιστικές, φορολογικές ή ακόμα και τύπης ποινικές αταξίες που βέβαια καμία πραγματική σχέση δεν έχουν με υπεξαιρέσεις, καταχρήσεις και κλοπές και που ξαφνικά μόνο σε μια παρορμητική και κακόβουλη σκέψη αποκτούν άλλη διάσταση, δονκιχωτική, ενώ ο ίδιος φαντασιώνεται για τον εαυτό του το ρόλο του μέγα ιεροεξεταστή Τουρκουμεάδα. Αλίμονο όμως, γιατί θα έρθει η στιγμή που η έντεχνη πλάνη θα εκπέσει. Θα έρθει η στιγμή που ο Βούρκος, στον οποίο τόσο παραστατικά αναφέρεται σε συνέντευξή του, θα συμπαρασύρει τον ίδιο, που για πολλωστή φορά θα αποδειχτεί ότι συνειδητά υπερβάλλει, μεγαλοποιεί, τραγικοποιεί και στρεβλώνει αριθμούς, καταστάσεις και γεγονότα, εκμεταλλευόμενος την δικαιολογημένη δίψα του κόσμου για διαφάνεια και εντιμότητα. Ο στόχος του απλός, να αφαιθεί μόνος του, ανεμπόδιστος, να συνεχίσει να χειρίζεται την πολιτική και παραγωγική του ανεπάρκεια. Επιχαίρει για την εκλογή του και κομπορημονεί για το μεγάλο ποσοστό της εκλογικής του επικράτησης. Επιτρέψτε μου όμως να θυμίσω μερικά πράγματα. Το Δήμο Γρεβενών, εγώ που τον παρέδωσα κυριολεκτικά στο πιάτο, όταν στις 16 Ιουνίου του 2010 τον επισκέφτηκα στο γραφείο του στην Ομαρχία και του ανακοίνωσα την απόφασή μου να μην ξαναδιεκδικήσω το Δήμο Γρεβενών, την πρότασή μου να τον διεκδικήσει αυτός και τη βούλησή μου βέβαια να τον στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Πράγμα που όλοι πολύ καλά ξέρετε πως έγινε. Αυτό λοιπόν, το 53,7% για το οποίο τόσο επέρεται, έχει κυρίως τη δική μου σφραγίδα, αντανακλά στις δικές μου αποφάσεις και το ξέρει πολύ καλά. Όσο για την απόφασή μου να μην ξαναδιεκδικήσω το Δήμο Γρεβενών, από μόνη της θεωρώ περίτρα να αποδεικνύει πως από τότε ακόμα τίποτα δεν είχα να κρύψω, τίποτα δεν είχα να καλύψω ή να φοβηθώ, γι' αυτό άλλωστε και το έπραξα. Στις 28 Δεκεμβρίου του 2010, δύο μέρες δηλαδή μονάχα πριν λήξει η θητεία μου, μου ζήτησε μέσω του σημερινού Γενικού Γραμματέα του Δήμου, του κ. Τόσκα, να αποδεχτεί το τότε Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου για δωρεά των μετοχών της Αγκρέ στο Δήμο Γρεβενών. Κατέβαλα τότε σημαντική προσπάθεια να πείσω αρκετά από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να συμφωνήσουν. Σαν νέος τοπικός άρχοντας, καλοπροαίρετα πίστευα πως δικαιούνταν να έχει στα χέρια του όλα εκείνα τα μέσα
που θα τον βοηθούσαν στο δύσκολο ομολογουμένος ξεκίνημά του. Ομολογώ πως μετάνιωσα για την επιλογή μου αυτή και δεχτείτε το αυτό σαν ένα είδος προσωπικής εξομολόγησης και αυτοκριτικής. Σε σχέση με την προημερών απόφασή του να καταφύγει στον εισαγγελέα για την ΔΕΗΠ, ισχυρίζεται ότι οι ίδιοι οι ορκωτοί τον προτρέπουν να πάει στη δικαιοσύνη για περαιτέρω έλεγχο, δηλώνοντας οι ορκωτοί πως δήθεν τα στοιχεία που τους δόθηκαν δεν είναι ακριβή, ενέχουν στοιχεία δόλου κλπ. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι ψεύδεται. Πουθενά στο πόρισμα των ορκωτών δεν υπάρχει παρόμοια αναφορά, κι όμως αυτός εκεί, σταθερός, στο αμετροεπές παιχνίδι της λάσπης και της παραπληροφόρησης. Ποτέ στην πολιτική δεν επιβίωσε επί μακρόν κάποιος που μόνο μέλημά του είχε να στοχοποιεί αδιακρίτως αντιπάλους, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό, είτε να συγκαλύπτει δικά του λάθη και αναποτελεσματικότητα, είτε να δημιουργεί την εικόνα ενός ανθρώπου που ίδιος δήθεν αδίκως βάλεται και στοχοποιείται. Δυστυχώς για εκείνον δεν είναι στραβός ο γυαλός. Μάλλον ο ίδιος επέλεξε τελικά στραβά να αρμενίζει. Θα υπενθυμίσω εδώ πως καθημερινά πλέον οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και να συγκρίνουν. Το ήθος, τη συνέπεια και την ακολουθία λόγων και έργων, την ευγενική συμπεριφορά και τον σεβασμό, τον πολιτικό πολιτισμό, αλλά και το αποτέλεσμα του δικού μου περάσματος από τη διοίκηση του Δήμου σε σχέση με το δικό του πέρασμα. Αν σοβαρά αποφασίσει να ασχοληθεί με την παραγωγή έργου, ίσως κάτι γίνει. Ας ολοκληρώσει λοιπόν ό,τι εμείς δεν προλάβαμε. Ας μη ακυρώσει πρωτοβουλίες που εμείς πήραμε και με πολλή δουλειά καταφέραμε να επιβάλλουμε στο θυμικό όλων ανεξαίρετα των Ελλήνων. Αναφέρομαι στην ανακήρυξη της πόλης μας σε πόλη του Μανιταριού και τη μοναδικότητα την οποία της προσδώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αλήθεια, 8 μήνες κοντά τώρα, ακούσατε έστω και μία σχετική αναφορά από τον ίδιο. Ακούσατε έστω και μία θετική πράξη που να έχουμε επιτελέσει εμείς τα 4 προηγούμενα χρόνια. Μία έστω καλή κουβέντα αναγνώρισης για μία πρωτοβουλία μας. Η ολοκλήρωση της μελέτης για τη δημιουργία του πρώτου μουσείου μανιταριού στην Ελλάδα, καθώς και η ένταξη και δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου Παύλα Πινακοθήκης Δημοτικής, για την οποία υπάρχει οριμότατη μελέτη, πρέπει να αποτελέσουν πρώτες τις προτεραιότητες, όταν βέβαια οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν. Μελέτες για να εκτελέσει έργο και να φανεί χρήσιμο στον τόπο, του έχουμε αφήσει πάμπολες στα σιτάρια του. Να λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών, για να αποδείξει πως και θα επέλεξε τον δρόμο της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Θα του πρότεινα για λόγους ίσης μεταχείρισης, ευταξίας, δικαίου, αντικειμενικότητας και μη επιλεκτικής ευαισθησίας, την ίδια ακριβώς τακτική να ακολουθήσει και για την ΑΝΔΡΕ, μία ακόμα δημοτική πλέον επιχείρηση για την οποία οφείλουν οι γρεβενιώτες να γνωρίζουν. Εξάλλου, όταν μετά την πρότασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αποδεχτεί τη δωρεά των μετοχών της ΑΝΔΡΕ εκ μέρους του Νομαρχιακού Συμβουλίου, δεν ζήτησε και δεν έλαβε ποτέ γνώση της πραγματικής οικονομικής της κατάστασης. Στην ουσία, δεν γνώριζε καν τι αποδέχονταν. Και αυτό, ως ένα βαθμό, ήταν απόλυτα φυσικό, διότι η πρόταση και η αποδοχή έγιναν, όπως σας είπα, μόλις 2 μέρες πριν λήξει η δική μας θητεία. Όλα αυτά, βέβαια, ισχύουν πολύ περισσότερο που το προηγούμενο διάστημα διάφορα πεζοδρομιακά και καφενιακά ακούσματα επέτειναν την ανησυχία, μη τι άλλο, και προκαλούσαν το ενδιαφέρον των συμβολητών μας. Είναι καιρός, πιστεύω, αυτό το κενό ενημέρωσης να καλυφθεί έστω και τώρα με έναν ενδελεχή έλεγχο και της ΑΝΔΡΕ, έλεγχο και τύπου αλλά και ουσίας. Μόνο έτσι μπορεί να αποδειχθεί περίτρενα πως οι απανωτές διακηρύξεις για διαφάνεια και καθαρότητα δεν είναι επιλεκτικές και ούτε πολύ περισσότερο γράμμα κενό, και βέβαια έτσι θα δοθεί στον κόσμο η δυνατότητα να μάθει για όλους και για όλα όσα προηγήθηκαν. Κλείνω εδώ με μία ρίση του Μακιαβέλη που λέχτηκε 500 χρόνια πριν. Όταν η τύχη δεν σου στέλνει εχθρούς, θα πρέπει να τους επινοήσεις. Σου χρειάζονται, και συμπληρώνω εγώ για το κακό συνοούμενο, μεγαλείο σου.